Πάμε. Δαμιανός Σακάς. Και βεβαίως η κυρία Ματίνα Παγώνη, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΜ. Καλησπέρα, κυρία πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Στον κύριο Σακά είπα την καλησπέρα μου πριν από λίγο. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον καθηγητή. Κύριε Σακά, πριν από λίγο καιρό είχα την τιμή πάλι να σας έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή μου. Και εκεί μας ανακοινώσατε μία επαναστατική μέθοδο, με την οποία, να το πω έτσι απλά, πολύ απλά, για να το καταλάβει ο πολλής κόσμος, μπορείτε να δώσετε στους πνεύμονες του ανθρώπου που νοσεί την δύναμη που χρειάζεται ώστε να μην διασωληνωθεί, με τη βοήθεια της διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου. Το είπα σωστά? Για εξηγήστε το μας. Και θέλω ταυτόχρονα να μου απαντήσετε, ενώ ξέρω ότι υπευλήθη σχετική πρόταση, γιατί δεν έχει εγκριθεί η συγκεκριμένη μέθοδος. Και δεν την υπέβαλε ένας απλός γιατρός. Την υπέβαλε ένας κορυφαίος καθηγητής νευροχειρουργικής, όπως εσείς, από τους διασημότερους πλέον στον κόσμο. Είναι γνωστό ότι θεραπεύεται επιληψία, αυτό είναι πασίγνωστο διεθνώς. Λοιπόν, γιατί δεν έχει εγκριθεί αυτή η μέθοδος? Θα μου επιτρέψετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να ξεκινήσω με μια βασική παραδοχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για μία νόσο όπως είναι η COVID, η πλέον αποτελεσματική θεραπεία είναι το εμβόλιο. Σωστό. Μέχρι όμως εκείνη την ημέρα που θα έχει εμβολιαστεί η πλειονότητα του πληθυσμού, όπως όλοι διαπιστώνουμε καθημερινά, η νόσος παραμένει ιδιαίτερα απειλητική και πολλοί ασθενείς χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη. Έτσι. Και αρκετοί χρειάζονται υποστήριξη εντατικής θεραπείας. Εκείνο που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το θέμα που συζητάμε είναι ότι έχουν προκύψει δεδομένα, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου θα μπορούσε να είναι επωφελής σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών που πάσχουν από την νόσο COVID με δύο τρόπους. Ο ένας θα ήταν σε ασθενείς που έχουν αναπτύξει την νόσο σε ένα σχετικά ήπιο βαθμό, αλλά φαίνεται ότι επιδεινώνονται. Θα μπορούσε σε αυτούς τους ασθενείς... Η πιο κρίσιμη στιγμή δηλαδή. Ναι, να ανακόψει αυτό που ονομάζεται με ένα γενικόλογο όρο αντιδραστική πνευμονοπάθεια. Θα πρέπει εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι η διέγερση του πνευμονογαστρικού έχει πάρει έγκριση FDA στην Αμερική, για χρήση στο άσθμα λόγω της βροχοδιασταλτικής επίδρασης που έχει. Θα μπορούσε λοιπόν υπ' αυτή την έννοια να συμβάλλει στην καλύτερη κατάσταση των πνευμόνων και να αναχαιτήσει την πορεία μιας κατηγορίας ασθενών, όχι όλων προφανώς, προς την επιδείνωση και τελικά τη διασωλήνωση. Λοιπόν, γιατί δεν δίνεται η έγκριση και στην Ελλάδα? Μπορείτε να μου το απαντήσετε αυτό? Κοιτάξτε, εδώ κεγόμαστε για κρεβάτια εντατικής και κεγόμαστε για ανθρώπους που χρειάζεται να διασωληνωθούν. Και έχουμε τέτοια μέθοδο και δεν δίνουμε την έγκριση. Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά? Προσέξτε, καταρχήν γύρω από την ιδέα αυτή αρθρώθηκε μια ομάδα επιστημόνων και στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός που περιλαμβάνει 4 καθηγητές πανεπιστημίου και διευθυντές κλινικών ΕΣΥ. Και διαμορφώθηκε ένα λεπτομερές πρωτόκολλο που περιγράφει με λεπτομέρεια ποιοι ασθενείς είναι κατάλληλοι να υποβληθούν στη θεραπεία και ποιοι αποκλείονται, όπως πρέπει να γίνει με ένα σωστό πρωτόκολλο. Η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκλεκτούς συναδέλφους, ναι, δεν απέρριψε τη μελέτη. Έθεσε κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα ποιος θα είναι ο χορηγός, ποιο είναι το είδος της συσκευής. Αυτά όλα έχουν απαντηθεί. Και μάλιστα έχουμε φέρει 10 συσκευές από τη Γερμανία, οι οποίες παραχωρούνται χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοσίου. Γιατί δεν ξεκινάμε λοιπόν? Και το άλλο που πρέπει να πω είναι ότι δεν υπάρχει κόστος αναλωσίμων. Ναι, κατάλαβα. Και οι συσκευές μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Κατάλαβα. Το κύριο εμπόδιο που κατά κάποιο τρόπο έχει... Είναι η γραφειοκρατία. Θα μπορούσα να πω ότι έχουν συμβάλει
Περισσότερο από ένα λόγο. Ένα είναι ότι πολλοί συνάδελφοι στην ιατρική κοινότητα δεν είναι εξοικειωμένοι με τη μέθοδο της ηλεκτρικής διέγερσης. Θα τους το διδάξετε ιδιαίτερα... εσείς. Και προσέξτε, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ηλεκτρική διέγερση των σπλάχνων. Ναι. Θα πρέπει να πω ότι η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται διεθνώς ακόμη και στην βαριά φαρμακοανθεκτική στη Θράχη, στην περιφερική αγκιοπάθεια κάτω άκρων, με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε παθήσεις της ουροδόχου κύστεως. Και πρόσφατα είχαμε και εντυπωσιακή βελτίωση των συμπτωμάτων σε ασθενή με νόσο του Κρόν με ηλεκτρική διέγερση νοτίου μυελού. Μάλιστα. Όμως αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό και συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο σε μια καθυστέρηση στην έγκριση της... Αυτά μας φάγανε. Επιπλέον... Αυτά μας τώρα στην Ελλάδα. Επιπλέον ένα πρόβλημα που... όχι, πρέπει να πω ότι τιμώ τους συναδέλφους που είναι στην Επιστημονική Επιτροπή, με τους οποίους έχω και καλή συνεργασία σε πολλά πεδία. Αλλά πολλές φορές υπάρχει και ένα είδος γενικότερης γραφειοκρατικής καθυστέρησης. Αυτό είναι. Αυτό, και, αυτό πληρώνουμε. Αυτό πληρώνουμε. Πάντως εμείς δημόσια γνωρίζοντας, κύριε καθηγητά, γνωρίζοντας την πορεία σας και την παγκόσμια ακτινοβολία που έχει η δουλειά σας στην νευροχειρουργική, εμείς θα καλέσουμε δημόσια την αρμόδια επιτροπή να προχωρήσει, εφόσον το κρίνει επιστημονικά σωστό, στην άμεση έγκριση της σχετικής μεθόδου, διότι τώρα καιγόμαστε. Δεν θα καιγόμαστε μετά από 6 μήνες, τώρα καιγόμαστε. Και τώρα που καιγόμαστε πρέπει να δοθούν λύσεις. Συμφωνείτε, κύριε Παγώνη? Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Έχω ένα θέμα που ετέθη. Ένα λεπτό να ολοκληρώσει ο κύριος Σακάς. Ολοκληρώσει, κύριε Σακά. Ένα θέμα που ετέθη από την Επιστημονική Επιτροπή είναι ότι θα οφείλαμε να προσφέρουμε ασφαλιστική κάλυψη στους ασθενείς. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μας μάλλον, σε μία νόσο όπως η COVID, που έχει πάρα πολλές παραμέτρους που την επηρεάζουν, έχει πολλές φορές ανεξέλεκτη πορεία. Έτσι. Θα καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να εξασφαλιστεί ασφαλιστική κάλυψη. Και από όσο καταλαβαίνω, πολλές θεραπείες όπως η κολχικίνη, τα μονοκλονικά αντισώματα, η ρεδεμσιβίρη και άλλες, δεν θεωρώ ότι εδόθηκαν έχοντας εξασφαλίσει για τους ασθενείς ασφαλιστική κάλυψη. Έτσι, σε περίπτωση που θα είχαν δυσμενή εξέλιξη. Όπως το λέτε. Άρα η προσήλωση στην ιδέα ότι θα οφείλαμε να εξασφαλίσουμε ασφαλιστική κάλυψη στην ουσία ακυρώνει την προοπτική να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μελέτη. Και να πραγματοποιηθεί. Επίσης, τώρα στην πράξη ότι... που το χρειαζόμαστε. Πρέπει να πω το εξής, ότι η κλινική μας έχει πολύ προηγμένη τεχνογνωσία σε μεθόδους ηλεκτρικής διέγερσης γενικότερα, αλλά και ειδικά στη διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου σε ασθενείς με βαριά επιληψία. Μάλιστα. Και είναι γνωστό αυτό διεθνώς. Να μελετήσουμε τις παραμέτρους εκείνες, τις ηλεκτρικές παραμέτρους, κάτω από τις οποίες θα επιτυχάνεται η μέγιστη, η βέλτιστη μάλλον, διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου, η οποία θα μπορούσε να έχει ένα θετικό αναπνευστικό αντίκτυπο. Αυτό είναι. Κύριε Παγώνη, τι λέτε γι' αυτό? Εγώ έχω να πω τα εξής, επειδή είμαι πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο δικό μου νοσοκομείο. Σε ποιο? Έχω να πω ότι ο κύριος Σακάς γνωρίζει τις διαδικασίες. Για να ξεκινήσει ένα πρωτόκολλο, κατατίθεται στο Επιστημονικό Συμβούλιο μαζί με τη βιβλιογραφία που υπάρχει. Και από εκεί και πέρα, βάσει όλων αυτών, το Επιστημονικό Συμβούλιο εγκρίνει βάσει και αρκεί να μην αργεί το Επιστημονικό Συμβούλιο, γιατί και εγώ μαζί. Δεν αργεί, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πώς? Αλλά πρέπει να μελετήσει. Όπως άργησαν και ορισμένοι καθηγητές Βαρώνη στο Σεισμανόγλιο να αποδεχθούν τη διάθεση περισσότερων κρεβατιών για COVID. Νομίζω λοιπόν. Για να τα λέμε όλα, κύριε Παγώνη. Να μην κρύβουμε, ώρα να τα λέμε. Πάντα τα λέω όλα. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Οπότε, όπως ξέρει ο κύριος Σακάς, το Επιστημονικό Συμβούλιο θα εγκρίνει το πρωτόκολλο. Μετά πρέπει να ξεκινήσει το πρωτόκολλο στην κλινική, να προχωρήσει και να προχωρήσει μετά στο ΚΕΣΥ και στα αρμόδια όργανα. Θέλει κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν είναι και τόσο πολύ εύκολες. Αρκεί να μην πεθάνει ο κόσμος μέχρι τότε. Όταν πρόκειται για κάτι καινούριο, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Γιατροί είμαστε. Ναι. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ναι, κύριε καθηγητά. Αυτό το οποίο λέει η κυρία Παγώνη, βεβαίως ισχύει υπό κανονικές συνθήκες. Έτσι, μπράβο. Σε συνθήκες πολέμου, πανδημίας,
Είναι γνωστό ότι στην Αμερική έχει χορηγηθεί για πολλές θεραπείες επίγουσα έγκριση, χωρίς να είναι τα δεδομένα επαρκή. Είναι, και η μέθοδος αυτή έχει πάρει και emergency approval από το FDA. Μάλιστα. Όσον αφορά την υποβολή του πρωτοκόλου, όπως ανέφερα, δεν είναι μια αποκλειστικώς δική μου, ας το πούμε, αναζήτηση. Έχουν συγκεντρωθεί και έχουν συνυπογράψει αυτό και άλλοι πολύ σοβαροί συνάδελφοι του Ευαγγελισμού. Και όπως είπα και η Επιτροπή, δεν θεώρησε ότι δεν αξίζει να γίνει μελέτη. Απλώς το σχόλιο μου και η παρέμβασή μου έχει την έννοια ότι η πορεία της νόσου μας επιβάλλει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες. Ακριβώς. Νομίζω ότι η Επιστημονική Επιτροπή, κύριε Σακά, αφού μελετήσει, θα το προχωρήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Και μέχρι τότε θα έχουν πεθάνει πολλοί από COVID. Ότι και εσείς το αντιλαμβάνομαι. Δεν θα έχουν πεθάνει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κυρία Παγώνη μου. Μην ξεχνάτε, κύριε Σακά, και εσείς είπατε ότι είναι ειδική ομάδα που θα μπει σε αυτή τη μελέτη ασθενών. Ας μπει η ειδική ομάδα. Κυρία Παγώνη, εγώ θα σας ζητήσω τη γνώμη για άλλα πράγματα, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο, αλλά εγώ θα κάνω δημόσια έκκληση στην Επιστημονική Επιτροπή του Ευαγγελισμού να προχωρήσει την όλη ιστορία. Και γιατί εδώ δεν μιλάμε για έναν γιατρό ειδικευόμενο, εδώ μιλάμε για μια επιστημονική ομάδα διεθνούς κυρούς, η οποία έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της, έχει δώσει τις περγαμηνές της, θεραπεύει ακόμη και την επιληψία. Και μιλάω για την ομάδα νευροχειρουργικής υπό τον καθηγητή Σακά. Συμπράττει ένα επιστημονικό δυναμικό καταπληκτικό. Λοιπόν, ας αφήσουμε και τις αντιζηλίες και τους φθόνους και τις μικρότητες και τις μικροψυχίες. Και αυτά υπάρχουν μεταξύ γιατρών, δικηγόρων, πολιτικών, δημοσιογράφων. Μην κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, γιατί ο κόσμος πεθαίνει και γιατί δεν έχουμε κρεβάτια εντατικής. Λοιπόν, το σταματάω εδώ και θα το ξαναβρω σε λίγες μέρες το θέμα. Κυρία Παγώνη, είστε ευχαριστημένοι από τα νέα μέτρα? Θα πάμε σε βελτίωση. Τι λέτε εσείς? Νομίζω ότι τα νέα μέτρα χρειάζονται και πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε, γιατί lockdown δεν υπάρχει. Δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί lockdown, εκτός από την πρώτη φορά που υπήρχε ο φόβος ο μεγάλος. Είχα κλειστεί στα σπίτια τους ο κόσμος. Και ποιος φταίει που δεν εφαρμόστηκε σωστά το lockdown? Ποιος φταίει? Όλοι μαζί φταίμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Εξαδιαιρέτου. Εξαδιαιρέτου που λέμε νομική. Οι πάντες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξεκινώντας να ανοίξουν τα καταστήματα με τον τρόπο που είπα, είναι σωστό. Όσον αφορά τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε αυτές τις μέρες για τα σχολεία. Τα σχολεία για να ανοίξουν ιδιαίτερα λύκεια, γυμνάσια κλπ. Πρέπει να έχουμε τις απαραίτητες προσότητες με τα τεστ, να έχουν εφοδιαστεί τα φαρμακεία, γιατί μόνο έτσι μπορούν να ανοίξουν και τα λύκεια και τα γυμνάσια, κάνοντας αναβδομάδα τεστ και οι καθηγητές και οι μαθητές. Επομένως, θα πρέπει να είναι λίγο σε αναμονή ακόμα, μέχρι να έρθουν τα τεστ και να υπάρχουν για να μπορούν να γίνονται. Φοβόσαστε με το άνοιγμα της οικονομίας μήπως ανατροφοδοτήσουμε μια νέα έξαρση του κορονοϊού, ή πιστεύετε ότι θα δείξουμε όλοι μεγαλύτερο βαθμό υπευθυνότητας? Θα σας πω κάτι. Μέχρι τώρα κάναμε lockdown, ήταν τα πάντα κλειστά, ο κόσμος ήταν όλος έξω. Μπορούσε λοιπόν να συνοστίζεται σε πλατείες με τις μάσκες κάτω από τη μύτη, με τις συνθήκες που έχουμε. Δεν θα αλλάξει τίποτα, απλώς θα ανοίξουν τα καταστήματα με ειδικά μέτρα, με μεγάλη προσοχή από όλους μας και με ατομική ευθύνη και πάρα πολλά τεστ. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και να μην περιμένουμε πλέον ακόμα κάποιες εβδομάδες. Δεν έχει νόημα. Και νομίζω ότι μετά τις 10 Απριλίου θα πρέπει σιγά σιγά να ανοίξει και η εστίαση, γιατί είναι προτιμότερο να πάει να πιει τον καφέ του κάποιος με μέτρα σε εξωτερικούς χώρους, με αποστάσεις, με μάσκες, παρά να κάθονται 5 άτομα σε ένα παγκάκι με ένα καφέ. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Και ένα ακόμη ερώτημα. Είστε ικανοποιημένοι ως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ από τους διορισμούς των νοσοκομειακών γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού? Δεν έχουμε πει ποτέ. Εμείς έχουμε καταγγείλει ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε ζητήσει προσωπικό. Τα νοσοκομεία χρειάζονται ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό γιατρών και νοσηλευτών, γιατί αυτή τη στιγμή απέδειξαν όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος το έργο που προσέφεραν σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση, που πραγματικά, εάν δεν ήταν νοσοκομειακοί γιατροί να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους,
νομίζω ότι κανένας άλλος δεν θα τα είχε καταφέρει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό έχει γίνει συνείδηση νομίζω σε όλο τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δυο σας για την πολύ ενδιαφέρουσα, την πολύτιμη σε περιεχόμενο συζήτηση. Καλή επιτυχία σε όλους μας στο νέο στάδιο δοκιμασίας και δοκιμής που ξεκινά από την επόμενη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε τον εαυτό σας. Γιώργος Μελιγκόνης με ένα πλούσιο χορταστικό δελτίο ειδήσεων. Εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, Νατάσα Γιάμαλη, Σπύρος Σουρμελίδης με εκλεκτούς καλεσμένους. Και εμείς επανερχόμαστε αύριο στις 9. Να είστε κοντά μας. Καλό βράδυ.